Αρκετός, μα πάρα πολύ αρκετός κόσμος στην Αθήνα. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των συνταξιούχων ΟΑΕ Νομού Φθιώτιδας, τον κύριο Γιάννη Παπαδημητρίου, που δίνει το παράδειγμα. Και το λέω αυτό γιατί τα χιλιόμετρα φαντάζουν πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που υφιστάμεθα τα τελευταία 5 χρόνια. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Πρόεδρε, θέλω να μου δώσετε λίγο κλίμα. Υπήρχε παλμός, υπήρχε συμμετοχή. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ζήσαμε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, τις αγωνιστικές στην Αθήνα, ίσως τη μεγαλύτερη, με παλμό από πλευράς οργάνωσης Άρτια και προπαντός από μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Σήμερα στην Αθήνα, στο συλλαλητήριο, δεν ήμασταν μόνο εμείς οι συνταξιούχοι. Ήτανε πολλά σωματεία, πολλές οργανώσεις, νέοι άνθρωποι που μπολιάστηκαν μαζί με εμάς και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη και δυναμική συγκέντρωση από πλευράς οργάνωσης και από πλευράς συμμετοχής. Τώρα περιμένουμε αυτή η συγκέντρωση να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Εάν υπάρχουν αρτιά στους κυβερνώντες και ακούν και βλέπουν, να δουν την αγανάκτηση του κόσμου και επιτέλους να πάρουν μέτρα που να απαλύνουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων που ήταν σήμερα κάτω, άλλοι συνταξιούχοι, άλλοι άνεργοι, άλλοι απολυμμένοι από τα εργοστάσια τους, να ακούσουν αυτές τις φωνές, αυτόν τον παλμό και να δικαιώσουν επιτέλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα υποφέρουν. Έχετε δίκιο, Πρόεδρε, γιατί πέρα από την συμμετοχή και την μαζικότητα, αυτό μεταφράζεται ως μοχλός πίεσης. Προφανώς, αφού μου λέτε λοιπόν ότι ήταν πολύ μεγάλη ή μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, να δούμε τώρα πώς θα δεχτεί τα μηνύματα η συγκυβέρνηση για όλα αυτά. Γιατί πρέπει να είμαστε και αποτελεσματικοί, όπως έχουμε πει μέσα από αυτό το δελτίο. Σωστά. Όταν τελειώνει η συγκέντρωση κάτω, αντιπροσωπεία δική μας των συμμετεχόντων των Ομοσπονδιών και των Σωματείων και της ΕΑ πηγαίνουν στο γραφείο Πρωθυπουργού. Περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις που θα έχουμε. Επιτέλους. Κύριε Παπαδημητρίου, αισθάνεστε ότι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με την αγωνία του κόσμου, με τη δικιά σας την αγωνία, με τις κινητοποίησεις, ή θα κλείσουν πάλι τα αυτιά τους, είτε λέγονται για συνταξιούχους, είτε για εργαζόμενους, είτε για ανέργους? Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από τις συμπεριφορές της κυβέρνησης, μάλλον τα αυτιά τους δεν ακούνε, είναι κλειστά. Αλλά λέμε τώρα, ζούμε με την ελπίδα, μήπως μπορέσουν και ακούσουν έστω και λίγο. Υπάρχει ικανοποίηση, δηλαδή υπάρχει αισιοδοξία ότι κάτι καλό θα βγει. Μην έχουμε δηλαδή αυτά που είχαμε πριν. Αισιοδοξούμε και όπως λέει και ο ποιητής, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Σωστά. Αυτός ο ήλιος έχει κρυφτεί τα τελευταία χρόνια πάντως, κύριε Παπαδημητρίου. Έχει φύγει από τις καρδιές μας, έχει φύγει από το μυαλό μας και μας φέρνει σκοτάδι, μας φέρνει μιζέρια, μας φέρνει γκρίνια. Εμείς, κύριε Βούτσινε, από τη μεριά του συνδικαλιστικού κινήματος κάναμε το χρέος μας και σήμερα. Σωστά. Γιατί φανταστείτε ότι εδώ μαζί μου τώρα, στο ταξίδι της επιστροφής, έχω μαζί μου ανθρώπους 80 και 85 χρονών. Αυτό φανταστείτε μόνο. Αυτό σχολιάζεται. Είναι άνθρωποι 80 και 85 χρονών και είναι μπροστά στον αγώνα, μπροστά στη μάχη για τη δικαίωση. Το είπα και στο ξεκίνημα του Δελτίου ότι τα χιλιόμετρα φαντάζουν λίγα στην Αθήνα Λαμία πήγαινέλα μπροστά στα προβλήματα που υπάρχουν, κύριε Παπαδημητρίου. Σε άκουσα, Γεράκη μου, πολύ καλά το είπες, σε άκουσα. Μπράβο σας, εσείς όχι της τρίτης ηλικίας, οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τις δουλειές, θα το πω εγώ καλύτερα, να δίνουν το παράδειγμα και στους νέους ανθρώπους, γιατί κάποιοι ακόμα, κύριε Παπαδημητρίου, για να ολοκληρώσουμε, νέοι άνθρωποι είναι στον καναπέ τους, κάθονται στο σπίτι τους και τρέχετε εσείς. Και πολλοί δικοί μας σήμερα συνταξιούχοι είναι στους καναπέδες και στα καφενεία, εμείς όμως είμαστε εδώ πάνω στον αγώνα, στον δρόμο. Είμαστε μάχημοι,
παρόλο το βάρος της ηλικίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι, γιατί όπως είπα και προχθές από το μικρόφωνο σας εκεί, τα σωματεία δεν τα έχουμε μονάχα για γιορτές και πανηγύρια. Έτσι, σωστά, σωστά. Ο βασικός στόχος τους είναι ο διεκδικητικός και να είμαστε μπροστά μάχημοι στον αγώνα. Λοιπόν, το μήνυμά σας για να σας αποδεσμεύσω, κύριε Παπαδημητρίου, μετά από αυτή την μεγάλη συγκέντρωση συλλαλητήριο. Το μήνυμα είναι προς τους συναδέρφους να βρίσκονται κοντά στο σωματείο, να περνάνε στο γραφείο για να είναι ενήμεροι. Και το μήνυμα προς την κυβέρνηση, επιτέλους να ανοίξουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους και να δούνε σε τι κατάσταση είναι σήμερα οι συνταξιούχοι της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή, κύριε Παπαδημητρίου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλημέρα. Θα συνεχίσουμε εμείς στο ίδιο μοτίβο, στο μοτίβο των κινητοποίησεων ή της μεγάλης κινητοποίησης που είχαμε σήμερα στην